Ναυτιλιακέ εταιρείε τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώ χρησιμοποιούν ήδη εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματό του. Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια ημερίδα που διοργάνωσε η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτη στι εγκαταστάσει τη Σταχανιά με τίτλο Κλιματική αλλαγή και νέε τεχνολογίε στην ναυτιλία. Τα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα, όπω είναι ο όρο ο οποίο χρησιμοποιήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία χρησιμοποιούνται ήδη από αρκετές εταιρείες και διεθνώ και στην Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη θεματική αποτελεί κέριο θέμα συζήτησης στους ναυτιλιακούς κύκλους με την αναγκαιότητα καταπολέμησης των επιπτώσεων της περιβαλλοντολογικής ρήπανση να είναι πλέον επιτακτική. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει προταθεί η λύση της πράσινης ναυτιλίας. Για τη διεξαγωγή τη ημερίδα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να βρίσκονται μαζί μα αξιόλογοι ομιλητέ, του οποίου ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση και την ενεργό συμμετοχή του. Επίση, όπω ανέφερε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική, Χρήστο Βαγιονάκη, η απανθρακοποίηση, η βιωσιμότητα και ο ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελούν τι κύριε προκλήσει για το μέλλον τη παγκόσμια ναυτιλία. Το ζητούμενο και αυτό που είναι στο επίκεντρο των συνομιλιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώ. Είναι η απεξάρτηση από τον άνθρακα ως καύσιμο στην ναυτιλία και η αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων που παρέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις για εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα όπως είναι τα παράγωγα αέρια όπως είναι το LNG, οι αλκοόλες, τα βιοκαύσιμα η αμμονία, το υδρογόνο, ακόμα και η πυρηνική ενέργεια, ακόμα και η χρήση τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αυτιλία, όπως είναι η αιωλική, η ηλιακή και άλλα. Μάλιστα, όπω έγινε γνωστό, ο Υπουργό Ναυτιλία βρέθηκε τι προηγούμενε ημέρε στι Βρυξέλλε, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκε το θέμα τη πράσινη ναυτιλία και η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Την εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα, ο Υπουργό Ναυτιλία και Ενισχυωτική Πολιτική, ο κ. Στυλιανίδη, ε, επισκέφθηκε στι Βρυξέλλε αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ακριβώς για να θέσει τα ζητήματα της ε, ε, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την χρηματοδότηση πρωτοβουλειών ε, του Υπουργείου στον τομέα αυτό ε, και της προτεραιότητες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ζητήματα όπως είναι η πράσινη ναυτιλία ε, και βέβαια τις, ε, η προσαρμογή της ναυτικής εκπαίδευσης στα δεδομένα αυτά.